Πέτερσον μετά από ένα ολιγοήμερο θα λέγαμε χρονικό διάστημα όπου αμφισβητήθηκε η παραμονή του. Είδατε την εκπληκτική προσπάθεια του Μπάρκλεϊ που έβαλε μέσα στο καλάθι μετά από 8,5 λεπτά αγώνα. 17 πόντους συνολικά από τις δύο ομάδες. Και ο Μπουρτζούμης για τον Μπάρκλεϊ. Ο Μπάρκλεϊ αμέσως στο σουτ και προβάδισμα και πάλι στο Σάτο Άρη. Ο Μπουρτζούμης είναι κλεισμένος από τον Τζον. Ιωάννου που πιέζεται από το Ριγκοντό, περνάει την πάρα στον Μπάρκλεϊ. Μπάρκλεϊ αποφασίζει να ξεκινήσει τον πάσιμο και βέβαια είναι αδύνατο να σταματήσει ο Κίτσεν εκεί. Δεν το έχουν καταφέρει οι επαγγελματίες. Τζον. Ιωάννου. Ο Μπάρκλεϊ το μακρινό σουτ και νέο καλάθι από τον Αμερικανό. 15-17. Κρυσολέ τώρα με το Ριγκοντό. Έξοχη πάσα στον Εβανό που αστοχεί όμως. Κάνοντας απευθείας τον πάσιμο κλεισμένος εκεί από το θηρίο, τον Μπάρκλεϊ. Που δείτε εδώ με πόση πλαστικότητα και όμορφη κίνηση περνάει από τους αντιπάλους του και με αυτό το εύκολο πλέον. Ενώ Αλινεή πιέζει το Γάσπαρη. Ο Μισούνο. Ο Μπάρκλεϊ. Δοκιμάζει το σουτ και βρίσκει πάλι το στόχο Αμερικανός. Ο Ρόι Μπάρκλεϊ που δίνει το... Γενικά είναι ένας πάρα πολύ καλός πασέρ. Το σκορ λοιπόν έχει γίνει 42-41 για τη Σολέ που πήρε πάλι το προβάδισμα. Ένα προβάδισμα όμως που... Ας ελπίσουμε να μην έχει κανένα πρόβλημα με αυτή τη συμμετοχή ο αρχηγός της εθνικής μας. Να ο Γιαννάκης στην πρώτη προσπάθεια. Αφήνει για τον Μπάρκλεϊ. Ο Μπάρκλεϊ το σουτ από τη γραμμή του φάουλ. Το σκορ συμπάουν από τον Γιαννάκη. 9,5 λεπτά ακόμα για το τέλος. Μπουρτζούμης. Το σουτ με πάρα πολύ πίεση. Ο Μπάρκλεϊ εκεί που παίζει χωρίς αντίπαλο. Καλά του και φάουλ. Το φάουλ από το... Καθώς στο ταμπλό αναγράφονται 3 φάουλ του Αντουάν Ριγκοντό, του Γάλλου playmaker. Ενώ οι Γαλλούς. Ο Λεζέν που τραυματίστηκε και δεν αγωνίζεται που ήρθε από τη Λιμός. Ο Μπάρκλεϊ πλησιάζει και εκεί όπως είπαμε και πριν δεν έχει αντίπαλο. Προηγείται πάντοτε ο Σάτο Άρης Σολέ. Ιωάννου. Ο Μπάρκλεϊ. Ο Κίτσεν δεν κατάφερε να του κλέψει την μπάλα. Ο Μπάρκλεϊ πάει εύκολα πλέον στο καλάθι χωρίς αντίπαλο. Αφού ο Κίτσεν... Αριστερά. Παρακολουθεί το παιχνίδι. Το καλάθι από τον Μπάρκλεϊ και το σκορ 16-11. Ο Σάτο... Ο Γάσπαρης. Πέρασμα στον Πετσάρσκι. Με το Πέρι. Το σούτ ήρθε και ο Τάρλας να πιέσει. Ο Μπάρκλεϊ το rebound και το καλάθι. 8 rebound μέχρι τώρα. 4 αμυντικά και 4 επιθετικά. Πολύ μεγάλη προσφορά του σε αυτό τον τομέα για τον Σάτο Άρη. Γυρίζει ο Μπάρκλεϊ και πετυχαίνει το καλάθι μετά από αυτή την έξοχη κίνηση. Το σκορ και στο ενέργειες και αυτά τα παράξενα σου. Το Μπέρι είναι αρκετά παραγωγικός. Το σκορ 57-43 με 12 πόντους του Αμερικανού. Μπάρκλεϊ. Η απάντηση από τον Ρόι Μπάρκλεϊ. 12 και 20. Μόλις 3 ο Τάρλατς που έχει αναλωθεί στο μαρκάρισμα του Ρόι Μπάρκλεϊ. Ο ίδιος 4 στις 4, 6 στις 6 ο Τάρλατς, 15 στις 15 ο Πάσπαλι και 2 στις 2 ο Μπέρι. Ο Μπάρκλεϊ με το σούτ από μέσα απόσταση μειώνει σε... Μέχρι στιγμής ο Παναγιώτης Γιαννάκης ο playmaker, ο Άρης που έχει ξεκινήσει με την ίδια πεντάδα που ξεκίνησε όλα τα μέχρι τώρα το παιχνίδια. Ο Μπάρκλεϊ που θα βγει από το high post και θα ευστοχήσει. Ποιος ήταν ο δράστης μέσα εισαγωγικά της τελευταίας αυτής φάσης. Ποιος άγγιξε, ποιος χτύπησε τελευταίος την μπάλα. Μια φάση σε καρμπόλ και πάλι από τον Άρη, από το Ιβανόφιο της Σαλονίκης, στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής. Ένα από τα δύο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Άρη. Ο Μπάρκλεϊ ανάμεσα σε δύο παίκτες θα ευστοχήσει το σούπερ ταμπλό. Μας και ανεκατέστησαν λίγο πριν αρχίσει το πρωτάθλημα Ingram και Butler. Τα καταφέρνουν πολύ καλά μέχρι τώρα. Ο Μπάρκλεϊ θα πλησιάσει πολύ κοντά στο καλάθι εκεί όπου είναι πολύ. Με πίσω το τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Μπουρτζούμης για τον Μπάρκλεϊ. Αυτός θα σουτάρει από το high post και θα ευστοχήσει. Η μπάλα περνάει τώρα πιο συχνά στον Μπάρκλεϊ, NBA και στους Phoenix Suns. Ένας άλλος παίκτης με μεγαλύτερη θητεία στο NBA. Ο Ρόι Μπάρκλεϊ αστόχησε από σχετικά πλεονεκτική θέση. Μαζεύει όμως το επιθετικό rebound. Αστοχή, όχι ευστοχή τελικά, 56-54. Με τον Μπάρκλεϊ που παίρνει τέθηκε ο Στίβια Τζόγλου τη θέση στην πεντάδα αντί του Γάσπαρη, που έχει τώρα την μπάλα. Ο Μπάρκλεϊ βγαίνει από τα screen, δεν παίρνει την μπάλα. Η low πάσα τώρα για τον Ρόι Μπάρκλεϊ με αντίπαλο τον Σάσκι. Εκεί δεν κόβεται καθόλου εύκολο ο Ρόι Μπάρκλεϊ. Πετυχαίνει το πρώτο καλάθι του Άρη και προσωπικό του στην πάτη. Κλέβει ο Μπάρκλεϊ. Δίστασε αδικαιολόγητα ο νεαρός. 3,5 λεπτά ο Γιαννάκης για τον Μπάρκλεϊ. Εκεί δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ο Αμερικανός. 86-95. Ο Άρης έχει τον πρώτο λόγο σίγουρα. Παναφέρει ο Άντερσον. Γιαννάκης. Μπάρκλεϊ.
Εκμεταλλεύεται τον όγκο του με τον καλύτερο τρόπο, είναι πολύ δυνατός ο Δασούρης. Λέβινγκστον. Έχασε την μπάλα, πήρε ο Τάρπλεϊ. Και στους διασμούς του Άρη 3-1-2-1. Τάρπλεϊ μόνος του. Δεύτερη προσπάθεια από τον Αμερικανό του Άρη που είναι εντυπωσιακό στο ξεκίνημα. Λέβινγκστον ένα πολύ δυνατό ευκαιρικό ριμπάουντ. Νέα προσπάθεια από τον Πρέλεβιτς και πάλι άστοχος. Πρέλεβιτς άστοχος σε τρία δίποντα από τη σύρυξη. Τάρπλεϊ. Πετυχαίνει το καλάθι, παίρνει το καλάθι, παίρνει και το φάουλ από τον Φασούλα. Οπότε στα τρία τρίποντα. Ο Πάοκ έτσι έχει μείνει στους 28 πόντους μετά από 22 λεπτά αγώνα. Ο Τάρπλεϊ πήρε από τον Άντερσον που άφησε εύκολα την μπάλα στο καλάθι και έκανε το σκορ. Κόρφα. Φασούλας με αντίπαλο τον Τάρπλεϊ. Το σταματά, κερδίζει για την μπάλα ο Τάρπλεϊ. Ο Αγγελίδης, ο Βουρτζούμης που κέρδισε. Ο Τάρπλεϊ πετυχαίνει το καλάθι, κερδίζει για το φάουλο από τον Λέβινγκστον. Το Περιστέρι παίζει με Κορονιό, Μακαρά, Λέοναρ, Τσέρτς και Κασουρίδη και ο Άρης που τώρα ελέγχει την μπάλα με τον Τάρπλεϊ που πέτυχε και καλάθι παίζει με Γιαννάκη, Μισούνοφ, Γκάσπαρη, Άντερ. Προηγείται τώρα ο Νίκας Περιστέρι και ο Παναγιώτης Γιαννάκης υπό την πίεση του Κασουρίδη περνάει στον Τάρπλεϊ που απέφυγε τον Λέοναρ. Πρέπει να γίνει επιθετικό φάουλ εκεί. Πάντα έξω από τη ρακέτα ο Τσέρτς και ο Γκρεκός. Τάρπλεϊ στο rebound. Αγγελίδης, Τάρπλεϊ. Κόβεται αλλά είναι τόσο δυνατός που θα ξανακερδίσει. Και θα καρφώσει εντυπωσιακά ο Ρόι Τάρπλεϊ. Αγγελίδη, έξοχη κίνηση αλλά είναι άστοχος ο Τάρπλεϊ στο rebound. Γιαννάκης, Τάρπλεϊ. Παρά το μαρκάρισμα του Λέοναρτ θα βρει το στόχο στην πεντάδα των γηπεδούχων οι οποίοι έχασαν την επίθεση. Μπήκε και ο Πετσάρσκι στον φιλοξενούμενο και ο Άντερσον εδώ. Έξοχη ασίστ στον Τάρπλεϊ που θα καρφώσει εκεί αμαρκάριστος. Νάωρο 47 και ο Ντίνος Αγγελίδης ελύσεται αλλά στέκεται άτυχος. Θα πάρει το rebound ο Μακαράς μέσω Κορονιού στον Κασουρίδη. Κόβει ο Τάρπλεϊ. Μακαράς για τον Κορονιό. Που πάει μόνος του και θέλει να φτάσει στο lay-up αλλά κόβεται εκεί από τους υψηλόσωμους των φιλοξενουμένων και ανάποδα θα καρφώσει εύκολα ο Ρόι Τάρπλεϊ. 20 δευτερόλεπτα, Νίκας Περιστέρης 45, σαν το Άρης 51 και ο Παναγιώτης Γιαννάκης τον Ρόι Τάρπλεϊ. Σαν να φάνηκε να γλιστράει, εν πάση περιπτώσει μέτρησε το καλάθι στον Φάσουρα. Ο Φάσουρας ελύσεται αλλά κόβεται από τον Τάρπλεϊ για να... Τάρπλεϊ. Θα μετρήσει το καλάθι, θα κερδίσει και φάουλ ο γιγαντόσωμος αυτός παίκτης. 53-41. Τάρπλεϊ προσπαθεί να παίξει με πλάτη στο καλάθι απέναντι σε Τάρλατς και Μπέρι. Με τον Άντερσον, τώρα με τον Γιαννάκη. Πετσάρσκι, Τάρπλεϊ. Το φάουλ από τον Μπέρι, γκολ φάουλ. Γκαλίλε Λιόν με 65-62. Περισσότερα για αυτό το παιχνίδι και ρεπορτάζ θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε στο Τζάμπολ στην εκπομπή της ΕΤ 1 το Σάββατο. Εδώ μια προσπάθεια από τον Ρόι Τάρπλεϊ, η μπάλα στο καλάθι. 4-2 για τον Άρη. Γκάσπαρη η προσποίηση. Διστάζει, δεν κάνει το σουτ, πασάρι στο Γιαννάκη. Άντερσον, το σουτ είναι για 3 πόντους. Αστοχεί ο Αμερικανός. Η μπάλα στον Τάρπλεϊ. Ωραία προσπάθεια, καλάθι και φάουλ. Σύζυγό της για πρώτη φορά σαν προπονητή του Άρη. Αστόχησε ο Γιαννάκης, η μπάλα όμως και πάλι στα χέρια του, θα στοχίσει και πάλι το rebound του Τάρπλεϊ. Το σουτ ευστοχεί ο Αμερικανός 15-12. Τάρπλεϊ. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Αμερικανό που ισοφαρίζει τον χρόνο. Οι Τούρκοι πήραν την νίκη με κορυφαίο παίκτη τον Ναουμόφσκι. Ο Γιαννάκης εδώ και πάλι στο παιχνίδι μας, η πάσα για τον Γκάσπαρη, ο Τάρπλεϊ που επιχειρεί το σουτ είναι εύστοχος Αμερικανός, 43-38. Την μπάλα τώρα θα παιχθεί από πλάγια από τον Άντερσον για τον Τάρπλεϊ. Το σουτ είναι για 2 πόντους από τον Αμερικανό, ευστοχή ο Τάρπλεϊ, 52-53. Ο Άρης μειώνει στον 1. Τάρπλεϊ με αντίπαλο τον Τέρνερ. Το πίβοτα από τον Αμερικανό, εύστοχος ο Τάρπλεϊ. Επιχειρεί το πάσιμο, η πάσα του για τον Άντερσον. Που πιέζεται και από τον Φερνάντο Αρτέγκα.
η προσπάθεια από τον Αμερικανό, πολύ δύσκολη, θα πάρει το rebound ο Τάρπλη, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 69-59, 10 υπότιτλοι διαφορά. Ο Βράνκοβιτς και εκμετάλλευση του ισχυρότερου ατούτου που είναι η περιφερειακή ισχύς. Λύσεις δηλαδή από τον Γκάλι, από τον Σοκ και από τον Κόμαζετς. Η απάντηση από τον Τάρπλεϊ. Και 20 σουτ χωρίς πίεση από τον Σοκ, τον Παπαπέτρου ακόμα και τον Κόμαζετς στην περιφέρεια. Αυτό βεβαίως ευνοεί τον Παναθηναϊκό. Τάρπλεϊ σε μια προσωπική υπόθεση. Εκπλήσε ότι ο Γκάλις και ο Γιαννάκης φρόντισαν να μην αφήσουν πολλές σελίδες για μένα και γενικά για εμάς τους υπόλοιπους παίκτες. Επίδειξη ψηλής τεχνικής από τον Τάρπλεϊ. Και 29-23 το Γιατζόγλου. Το επιθετικό rebound του Τάρπλεϊ, το καλάθι και το φάουλ. Ιωάννου, ενώ αγωνίζονται με 38 και 39, πήρε το αντίστοιχα ο Γιώργος Γάσπαρης και ο Βαγγέλης Βουρτζούμης που... με το καλάθι του Πέπε Αρσέγκα. Άμυνα ζώνης και πάλι 2-3, ο Τάρπλεϊ γρήγορα θα χτυπήσει. Ο Άρης θα προηγηθεί 16-18. Μισούνοφ στην κορυφή της ρακέτας. Περνάει μπάλα κοντά στο καλάθι για τον Τάρπλε. Αυτός εκεί συνήθως δεν έχει πρόβλημα όπως και τώρα. Προβάδισμα για πρώτη φορά 4 πόντων του Άρη. Τάρπλε θα σπάρει από μέση απόσταση, θα βρει το στόχο. 40-32 γίνεται το σκορ. Αυτή τη φορά... ο Άντερσον δεν θα σπάρει για 3 πόντους. Ο Τάρπλε... προσπαθεί να πάρει την εσωτερική και τα καταφέρνει. Πηδάει όλη η Σαραγώσα να τον ανακόψει χωρίς αποτέλεσμα. Ο Τάρπλεϊ... Μισούνοφ περνάει για τον Τάρπλεϊ. Αυτός θα καρφώσει την μπάλα στο καλάθι τη Σαραγώσα. Ο Άρης μειώνει και πάλι στο ένα καλάθι. 73-71. Τάρπλεϊ. Αλλάζουν την μπάλα οι δύο Αμερικανοί. Ο Τάρπλεϊ από τη γωνία θα σουτάρει, θα εστοχίσει ο Άρης και πάλι το προβάδισμα μετά από αρκετή ώρα. Στο Γιαννάκη. Γιαννάκης εκεί βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση και πράγματι ο Βράνκοβιτς δεν τον άφησε. Ο Τάρπλεϊ στο σουτ εύστοχος. Ο Τάρπλεϊ φτάνει, τελικά κέρδισε φάουλ. 10-52 πριν από το τέλος του ημιχρόνου, οι δύο ομάδες ισόπαλες, 13-13. Ο Τάρπλεϊ δίνει και πάλι το προβάδισμα στον Σάτο Άρη. Ο Τάρπλεϊ για δύο, ναι, σου δύο πόντων από το Ρόι Τάρπλεϊ. Διαφορά να είναι τώρα περισσότεροι, πρέπει να είναι περίπου 200 αυτοί που βρίσκονται σε μια μεριά του γηπέδου υπό την επιτήρηση ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Ο Τάρπλεϊ βρίσκει τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι σε αυτά τα τελευταία λεπτά του μικρόνου, φτάνει τους 13 πόντους. Γιαννάκης. Να θυμίσουμε ίσως για όσους ξέχασαν ότι ο Σάτο Άρης προηγείται 42-41. Ο Τάρπλεϊ πετυχαίνει καλά. Με τη συμπλήρωση 10 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Γιαννάκης τον Τάρπλεϊ. Ο Άντερσον στην προσποίηση, ο Τάρπλεϊ στο σουτ. Είναι εύστοχος ο Αμερικανός. Γάσπαρης για τον Τάρπλεϊ. Σημαίνει ο Αμερικανός με δεύτερη προσπάθεια, 14-7. Αν ξυπνήσει τα. Γάσπαρης. Γιαννάκης με ταμπλό. Rebound από τον Τάρπλεϊ. Και 17-9 από τον Αμερικανό. Πρωινά στο που έχει στο ηλάμινα άνθρωπος άνθρωπο. Ρίτσαρτ, το επιθετικό rebound από τον Οστούρ, κόβει ο Μισούνο. Και να ο Άρης ξανά έτοιμος να ευθυνδιάσει. Τάρπλεϊ θα καρφώσει 25-23. Με τον τίνεται πόσο έρθει. Έκανε την κατάλληλη κίνηση δημιουργώντας πρόβλημα στην επίθεση του Άρη. Επιτέλους, ύστερα από ένα δίποντα με 0 στα 3 τρίποντα, δεν μπόρεσε να καταφέρει περισσότερα πράγματα. Το καλάθι του Τάρπλεϊ, 30 λεπτά αποδεικνύουν ότι αυτή η περιβόητη άμυνά τους δεν είναι μύθος, είναι μια πραγματικά πολύ καλή άμυνα, η οποία δεν εμποδίζει όμως τώρα τον Ρόι Τάρπλεϊ. 40-38 και πάλι Εφες Πίλσεν. Για τρεις ο Βουρτζούμης, Τάρπλεϊ. 40 όλα. Τάρπλεϊ.
Γκάσπαρης. Περνάει ο Τάρπλεϊ 45-44.